Γεια σα, είμαι η δόκτωρ Νάνι Μαλέρου, Είμαι η δική σα coach και βλέπετε την εκπομπή Καλύτερα γίνεται για μια ζωή προσωπική και επαγγελματική που αξίζει να τη ζείτε. Πολλοί μου γράψατε για ένα πρόβλημα που λέγεται υπεραναλύω τα πάντα. Θα αναφερθώ κυρίω στην Έλενα ευχαριστώ Έλενα, για το mail σου, η οποία γράφει, ευχαριστώ πολύ για τις συμφουλές σας, πράγμα για το έργο σας, ευχαριστούμε πολύ εμείς που μας παρακολουθείτε. Γενικά δεν έχω παράπονο από τη ζωή μου, το μόνο που με σταματάει είναι ότι υπεραναλύω τα πάντα με αποτέλεσμα να χάνω χρόνο και ευκαιρίες, κάτι που συχνά με κάνει και νιώθω χαζή και ανεπαρκής. Έλενα, πώς μπορώ να αντιμετωπίσω κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το ερώτημα. Είναι μια πολύ καλή αφορμή να μιλήσουμε για αυτό που οι ψυχολόγοι λένε την παράλυση που έρχεται από την υπερανάλυση. Έτσι λένε οι ψυχολόγοι. Θα συμφωνήσω μαζί του. Ε, δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε. Οπότε θέλω να σα πω έξι μικρέ. Δεν θέλω να τι πω συνταγέ. Θα θέλω να τι πω μικρέ συνήθειε που μπορείτε να υιοθετήσετε για να βοηθήσετε τον εαυτό σα να μην υπεραναλύει τα πάντα. Με αποτέλεσμα να νιώθετε, όπω λέει εδώ η Έλενα, να νιώσετε να νιώθετε ότι χάνετε χρόνο και ευκαιρίε. Η πρώτη συνήθεια που έχω να σα προτείνω είναι κάτι που για να γίνει συνήθεια θα το λέω συνέχεια, πρέπει να το επαναλαμβάνετε. Ποιο είναι αυτό? Το να βάζετε τα πράγματα στην πραγματική τους διάσταση. Αυτό σημαίνει να διευρύνετε την οπτική σας και τους ορίζοντές σας και να κάνετε στον εαυτό σας κάθε φορά μια πολύ σημαντική ερώτηση. Πώς θα αλλάξει αυτό το πράγμα που με απασχολεί τώρα Τη ζωή μου σε ένα μήνα, σε ένα χρόνο, σε πέντε χρόνια. Γιατί θα δείτε ότι τα περισσότερα πράγματα που κάθεστε και εσπαταλάτε πάρα πολύ ενέργεια και χρόνο να τα αναλύσετε με τη μαμά σα, με του φίλου σα, με τι φίλε σα, με του εχθρού σα, με του αγαπημένου σα. Σε πέντε χρόνια, τι από όλα αυτά θα έχει σημασία, πώ θα έχει αλλάξει αυτό ο συγκεκριμένο άνθρωπο, αυτό το συγκεκριμένο πρόβλημα, αυτή η συγκεκριμένη πρόκληση τη ζωή σα. Πόσα την έχει κάνει τόσο δραματικά χειρότερη που χρειάζεται τώρα να σα ρουφίξει όλη αυτή την ενέργεια και να τα αναλύσετε όλα μέχρι το πρωί, κάθε βράδυ, με αυτού του καημένου που υφίστανται όλη αυτή την υπερανάλυση. Και νούμερο ένα από αυτού του καημένου που το υφίστανται είστε εσεί. Μια δεύτερη καλή συνήθεια, που αυτή πραγματικά εμένα με έχει βοηθήσει πάρα πολύ, είναι να μην σκέπτεστε τίποτα άλλο όταν οι συνθήκες δεν είναι κατάλληλες για να σκέφτεστε αυτό που θέλετε να σκεφτείτε. Για παράδειγμα, θα πάρω τον εαυτό μου. Ας πούμε ότι έρχεται δύο ώρα και έχω να σκεφτώ κάτι πολύ σημαντικό, αλλά δεν έχω φάει. Δεν ξέρω αν το ξέρετε, με τρομερό πινάλλα, άμα δεν φάω, δεν λειτουργώ. Ξέρω λοιπόν τον εαυτό μου. Γίνομαι νευρική, γίνομαι δύσκολη, μου φαίνονται όλα πιο δύσκολα. Πρέπει να φάω κάτι ο άνθρωπος. Ο καθένας λοιπόν έχει κάποιε στιγμέ που ξέρει ότι καλό είναι να μην σκεφτεί γιατί το μυαλό μα δεν είναι καθαρό. Μπορεί να είναι όταν πεινάτε, μπορεί να είναι όταν όταν έχετε περάσει μια μεγάλη απώλεια, με μεγάλη απογοήτευση, όταν έχετε τσακωθεί με κάποιον, όταν ξυπνήσατε και έχετε τα νεύρα σα. Συμβαίνει και αυτό. Εκείνε τι στιγμέ δεν είναι καλέ για να πιάσετε κάτι και να το αναλύσετε και να διηλύσετε τον κόνοπα. Η σκέψη είναι πολύ χρήσιμο πράγμα. Είναι μια ικανότητα που μα την έδωσε ο Θεό, το σύμπαν, όποιο μα την έδωσε, για να κάνουμε πράγματα, για να φέρνουμε αποτελέσματα. Δεν μα την δώσανε για να μαστιγώνουμε τον εαυτό μα με αυτή. Ο καλύτερο τρόπο λοιπόν, όταν πιάνετε τον εαυτό σα να είναι σε μια φάση που δεν είναι η καλύτερη του, αλλά αρχίζει και σκέφτεται και σκέφτεται και σκέφτεται, είναι να μιλήσετε στον εαυτό σα δυνατά και να του πείτε: Όχι, 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 όχι. όχι. Δεν θα κάτσουμε να το σκεφτούμε αυτό τώρα, Νάνση, Γιώργο, Έλενα τώρα θα χαλαρώσει, ή τώρα θα πα για τρέξιμο, ή τώρα θα ράψει, ή θα φτιάξει μιστά, Ό,τι είναι αυτό. Αλλά τώρα δεν θα το σκεφτώ αυτό. Μία τρίτη συνήθεια. Είναι και αυτό μία ερώτηση. Ρωτήστε λοιπόν τον εαυτό σα, όσο συχνότερα μπορείτε όταν μπαίνετε σε αυτή τη διαδικασία, ποιο είναι το χειρότερο που μπορεί να συμβεί. Το έχω πει πολύ συχνά. Το 90% των πραγμάτων που μα απασχολούν δεν πρόκειται ποτέ να συμβούν. Έρευνε το δείχνουν, στατιστικέ το δείχνουν, πάρτε το απόφαση. Οπότε όταν αναλύεται κάτι, επειδή συνήθω όταν αναλύουμε, αναλύουμε τα ενδεχόμενα να πάει το πράγμα έτσι, να μα πει ο τάδε το άλλο, να δεν ξέρω εγώ τι, να καταστραφεί ο κόσμο. Κάντε λοιπόν την ερώτηση στον εαυτό σα. Ποιο είναι το χειρότερο που μπορεί να συμβεί. Και όταν δείτε ότι δεν θα πεθάνετε, δεν θα πεθάνει κάποιο που αγαπάτε, τέλο πάντων τίποτα δραματικό σε πέντε χρόνια από τώρα, ή σε δέκα ή σε δέκα μήνε δεν πρόκειται να συμβεί, αυτομάτω θα δείτε ότι το μυαλό θα μπει στη διαδικασία να σταματάει, να αναλύει και ή να πάει για καφέ ή να αναλάβει δράση. Συνήθεια νούμερο 5. Και σχετίζεται με ένα νόμο εντό εισαγωγικών, το νόμο του Πάρκινσον. Δεν ξέρω αν τον έχετε ακούσει. Αυτό ο κύριο ήταν δημόσιο υπάλληλο στην Αγγλία το 1955 και έβγαλε ένα ρητό, το οποίο έχει μείνει γνωστό ως ο νόμος του Πάρκινσον. Όταν έχουμε στα χέρια μας μία εργασία, αυτή θα επεκτείνεται σε διάρκεια τόσο μέχρι που να γεμίσει το χρόνο που είναι διαθέσιμος για την ολοκλήρωσή της. Το καταλάβατε? Να το πω απλά. Όχι όπως ο Πάρκινσον. Όσο χρόνο έχουμε στη διαθεσή μας για να ολοκληρώσουμε κάτι, τόσο χρόνο θα μας πάρει. Αν για παράδειγμα έχει να κάνει κάτι για τη δουλειά σου και σου δώσω το φετικό σου πέντε μέρε, εσύ θα καταναλώσει και τι πέντε μέρε. Σπάνια έχω δει κάποιον να το κάνει όλο την πρώτη μέρα και τι υπόλοιπε τέσσερι να είναι χαλαρό. Το ίδιο συμβαίνει στα παιδιά, στα πανεπιστήμια, στα μαθήματα, σε πράγματα που εμεί θέλουμε να κάνουμε, τύπο του σπιτιού. Λέμε, ξέρω εγώ, πω, πω την άλλη εβδομάδα φεύγω ταξίδι. Ξέρει ότι θα φύγει ταξίδι σε μία εβδομάδα, δεν ξέρω κάποιον που να πακετάρει μία εβδομάδα πριν. Το βράδυ πριν ξέρω πάρα πολλού. Αν είσαστε ένα από αυτού, σκεφτείτε το. Άρα λοιπόν, περιορίστε και κάντε συνήθεια να περιορίζετε το χρόνο που δίνετε στον εαυτό σα για να ολοκληρώσει κάτι. Έτσι, περιορίζετε και το χρόνο που δίνετε στον εαυτό σα για να κάτσει να κάνει αναλύσει, να το σκεφτεί, να απογοητευτεί, να κάνει και να δείξει. Έκτο και τελευταίο. Συνηθίστε και πάρτε απόφαση ότι ποτέ δεν θα είστε αρκετά έτοιμοι. Ο λόγο που υπεραναλύουμε είναι γιατί. Γιατί θέλουμε να βρούμε την καλύτερη λύση ώστε να έχουμε τη μικρότερη δυνατή απώλεια. Γιατί θέλουμε ε, να έχουμε εγγυήσει ότι όλα θα πάνε καλά. Γιατί θέλουμε να έχουμε εξασφαλίσει κάθε εναλλακτική να είναι, ε, να μα φέρει μάλλον το αποτέλεσμα που εμεί θέλουμε. Αντάξει, δεν θέλω να σα το χαλάσω. Συνηθίστε το. Γι' αυτό λέω είναι και αυτό μια συνήθεια. Συνηθίστε το ότι αυτό δεν θα γίνει ποτέ. Ποτέ δεν έχουμε όλε τι πληροφορίε που θα μπορούσαμε να έχουμε για να κάνουμε ε, κάτι, για να ολοκληρώσουμε ένα έργο. Ποτέ δεν έχουμε, σίγουρα ποτέ δεν έχουμε όλε τι εγγυήσει. Δεν ξέρω καν αν έχουμε ποτέ οποιαδήποτε εγγύηση. Και ποτέ δεν έχουμε καμία ασφάλεια ότι τα πράγματα θα πάνε καλά, εκτό από αυτή την εσωτερική ασφάλεια που λέει σε εμά μέσα μα: Εγώ θα τα κάνω να πάνε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ή εγώ θα κάνω το καλύτερο δυνατό. Και εκεί τελειώνει η ανάλυση. Και, όπω λέω πάντα, ξεκινάει η δράση. Μεγάλο οπαδό τη δράση και πιστεύω ότι ο μεγαλύτερο αντίπαλο τη υπερανάλυσης και ο καλύτερο αντίπαλο τη υπερανάλυσης είναι η δράση. Αυτέ είναι λοιπόν οι έξι μικρέ συνήθειε που μπορείτε να υφετήσετε τρει κάθε φορά. Μην το κάνετε όλα μαζί, τρει κάθε φορά για να βοηθήσετε το μυαλό σας να πάψει να υπεραναλύει πράγματα και να μπαίνετε σε μια διαδικασία που σας στρεσάρει και σας τσιτώνει. Είμαι η Δόκτωρ Νάνης Μαλέρου και μην ξεχνάτε, έχετε το δικαίωμα να τα θέλετε όλα. Έχετε το δικαίωμα να θέλετε ό,τι θέλετε. Δεν είστε μόνοι σας και σίγουρα καλύτερα γίνεται.